Σε πρώτη γραμμή να μπει ο εμβολιασμός για κλειστές και ανοιχτές δομές ατόμων με αναπηρία ήταν από την αρχή της πανδημίας το ζητούμενο για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Ροδόπης Τρίφωνα Καρούτζο, που αναφέρθηκε στον εμβολιασμό και ευχαρίστησε την διοίκηση και τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Κομωτινής. Το θέμα των εμβολίων είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε σαν Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και Κοινωνικό Εταίρο εδώ και 2 χρόνια. Είμαστε από τους πρώτους κοινωνικούς εταίρους που έθεσαν ζήτημα προς την τότε κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, το θέμα του εμβολιασμού να μπει σε πρώτη γραμμή όσον αφορά τις κλειστές και τις ανοιχτές δομές των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Γιατί η καθημερινή τριβή μας με τα θέματα αυτά, αλλά και με την ιατρική και με την ιατρική, μας έδινε να καταλάβουμε ότι από τους πρώτους που θα πληγούν, παρόλο που δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς θα γίνει στο θέμα του κορονοϊού και πώς θα εξελιχθεί και πώς θα συμπαρασύρει τόσο άσχημα την ανθρωπότητα, και ακόμα τρέχει, δεν έχει σταματήσει, είναι ακόμα χαρτογράφητος, θα έπρεπε λοιπόν να βρούμε τρόπος άμυνας. Και ο μόνος τρόπος άμυνας που ενδείκνυται επιστημονικά εδώ και χρόνια είναι πάντα το εμβόλιο και μετά ακολουθεί το φάρμακο ή είναι πάντα η ενδοφλέβεια και όχι το φάρμακο, η ενδοφλέβεια αγωγή που γίνεται στα νοσοκομεία. Επίσης θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ήδη περνάμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, το τέταρτο κύμα της πανδημίας, το οποίο το περνάμε και σε μια δύσκολη εποχή χειμώνα και εγκλεισμού, που σημαίνει ότι ο κορονοϊός, ο SARS-CoV-2, βρίσκει ξενιστές ανεμβολίας τους, μεταλλάσσεται, τροποποιείται και δεν στραπατσάρεται στον εμβολιασμένο μέσα, γιατί όταν θα μπει μέσα ο ιός σε άτομο εμβολιασμένο είτε με υλικό φορτίο είτε με mRNA στραπατσάρεται και δεν ξέρει τι να κάνει, άρα θα ψάξει να βρει έναν ανεμβολίαστο. Γι' αυτό καθημερινά, ανεξάρτητα αν έρχομαι σε κόντρα με αντιεμβολιαστές, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, προτείνω στα άτομα με αναπηρία, με υποκείμενα νοσήματα, με χρόνιες παθήσεις, να εμβολιάζονται, γιατί το ισοζύγιο απέδειξε στα 2 χρόνια κατά εκατομμύρια ότι το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που έχουμε κατά του κορονοϊού είναι το εμβόλιο. Άρα συνεχίζουμε να εμβολιαζόμαστε χωρίς φόβο. Προτιμώ να εμβολιαστώ με τις όποιες παρενέργειες παρά να πεθάνω. Άλλωστε και η επιστήμη αυτό προτείνει. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ο Σεβασμιότατος Ιεράρχης Πυραιός Σεραφείμ είπε προχτές μία πάρα πολύ σοφή λέξη. Είπε ότι δυστυχώς φτάσαμε, Ιεράρχης, εκπρόσωπος της Εκκλησίας, να αποδομήσουμε την ιατρική επιστήμη με τους αντιεμβολιαστές. Εγώ δεν θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι να είμαι με τη μεριά των ανθρώπων, όχι για να τους στερήσω την ελευθερία τους, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά για να μην μου στερήσουν τη δικιά μου ζωή. Είναι αυτός και μόνο ο λόγος που προτείνω στους ανθρώπους να εμβολιαστούν και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν έχουν κανένα υποκείμενο πρόβλημα, γιατί προφυλάσσουν τους ανθρώπους γύρω τους. Επίσης, από τη μεριά μου, σαν Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ροδόπης, θέλω να ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη λέξη. Θέλω να εξάρω τη στάση του νοσοκομείου Κομωτινής. Να παρακαλέσω το λαό της Κομωτινής να δείξει εμπιστοσύνη προς το νοσοκομείο μας, το οποίο από την κεφαλή της, την κυρία Γιαμουστάρη, το ιατρικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό,
και τους υπολείπους κάνουν ό,τι είναι δυνατό καλύτερο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα που μας έχει συμβεί. Θα κάνουμε όλοι μία υπομονή, να περάσει ο χειμώνας για την εγκυμονή και η γρήπη. Συνιστώ στο άτομα που είναι με υποκείμενα προβλήματα χρόνια παθής να κάνουν και το αντιγρυπτικό εμβόλιο για να είναι εξασφαλισμένοι 100%. Εδώ ή παίζουμε με τη ζωή μας ή παίζουμε με τις ιδεολειψίες μας, τις αντιρρήσεις μας και τα κόμπλεξ μας. Αυτό θα ήθελα να πω και θα το πω άλλη μια φορά και ας γίνω αρεστός ή όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προτείνει η παγκόσμια ιατρική κοινότητα και όχι ο πρόεδρος των ΑΜΕΑ Ροδόπης, το μόνο έγκυρο, φερέγγυο, δυνατό όπλο είναι μόνο το εμβόλιο. Μέχρι να μπορέσουμε να ξεφύγουμε, που θα ξεφύγουμε σίγουρα με αυτό το δικικιώνα. Λυπάμαι μόνο και στενοχωρέμαι για το εξής. Δεν θα ήθελα σε μια εμβολιασμένη χώρα όπως είναι και η Ελλάδα και σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι και η Ελλάδα να φτάσουμε στο σημείο να λέμε πια ότι η ανοσία της αγέλης δυστυχώς θα προέρθει από την νόσηση του περιβάλλοντος, των πολιτών. Αυτό δεν μας τιμάει ούτε σαν ανθρώπους, ούτε σαν Ευρωπαίους. Λυπάμαι μόνο τα φτωχά τα κράτη που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισό εμβόλιο και θα πηγαίνουν οι άνθρωποι ο ένας πίσω από τον άλλον από τον κορονοϊό. Μιλάω για τα κράτη της Αφρικής, ειδικά αυτά που βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική, μιλάω για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας.